Λίγες μόλις ημέρες και ώρες μείναν μέχρι την προσέλευσή μας στις κάλπες της 26ης Μαΐου και την ανάδειξη των τοπικών αρχόντων του Δήμου μας, της Περιφέρειας αλλά και των ευρωεκλογών. Σήμερα φιλοξενούμε, έχουμε κοντά μας τον κύριο Κοσμά Παπαχρήστου, τον γνωστό ιατρό πνευμονολόγο, καθώς και υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με την παράταξη της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας, με υποψήφιο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Κατσιμίγα. Κύριε Παπαχρήστου, να σας καλωσορίσουμε. Σας καλωσορίσω και εγώ και να καλησπερίσω τους θεατές μας. Κύριε Παπαχρήστου, είστε γνώστης των πολιτικών πεπραγμένων του τόπου μας, καθώς βάζετε υποψηφιότητα για δεύτερη φορά ως Περιφερειακός Σύμβουλος και έχετε διατελέσει και τα τελευταία χρόνια ως ειδικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Αποφασίσατε λοιπόν στις επικείμενες κρίσιμες αυτοδιοικητικές εκλογές να λάβετε μέρος ως υποψήφιος με την παράταξη του κύριου Κατσιμίγα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς λάβατε την απόφαση αυτή. Ακριβώς επειδή το διακύδευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο για την περιφέρειά μας, αλλά αν θέλετε και για την ίδια την χώρα, και επειδή ο Κώστας ο Κατσιμίγας είναι πραγματικά μία επιλογή, ίσως η πιο συγκροτημένη που είχαμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να λείψω με το να συμβάλλω ούτως ώστε να μπορέσει πραγματικά η περιφέρειά μας με τον Κώστα Κατσιμίγα Περιφερειάρχη να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της Ευρώπης, γιατί δυστυχώς αυτό, ξέρετε, ισχύει τα τελευταία 15 χρόνια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκολλήσουμε πραγματικά. Το έχει ανάγκη ο τόπος, το έχουμε ανάγκη εμείς οι ίδιοι, το έχει ανάγκη όλη η κοινωνία. Ποιο είναι το φετινό διακύβευμα των φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών, παρότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς οι εκλογές του Μαΐου δεν θα αναδείξουν απλώς έναν περιφερειάρχη, στην ουσία κρίνεται το αναπτυξιακό παρόν αλλά και μέλλον της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταρχήν, με τον Κλισθένη έχουμε μία καινοτομία, μία πρώτη εφαρμογή ενός νέου νόμου, με την απλή αναλογική, η οποία χρειάζεται ένα άλλο είδος πλέον ηγέτες στην περιοχή, οι οποίοι να μπορούν να ξέρουν να κάνουν διάλογο, να συνεργάζονται για το καλό του τόπου, και επίσης πραγματικά η περιφέρεια έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες να παρέμβει σε αυτό που λέμε ανάπτυξη. Και επειδή το δεύτερο κομμάτι τώρα της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι σε αυτήν τη φάση η χώρα ξεκίνησε την άνοδό της. Ξεκίνησε το ταξίδι της προς την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν και η πραγματικά η δική μας η περιφέρεια, η οποία κάποτε ήταν πινέζα που λέγανε στο χάρτη, απομονωμένη, γιατί γνωρίζουμε ότι εξ Ανατολών πάντα υπήρχαν δυσκολίες κατά καιρούς, αλλά και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία. Από την άλλη πλευρά και από βορρά ήταν κλειστά τα σύνορα. Είδατε πώς καταφέραμε και πώς συγκλονιζόμαστε εμείς οι ίδιοι με τον κάθετο άξονα της νυμφαίας όταν ταξιδεύουμε και προσεγγίζουμε χώρες που για μας, ανεξάρτητα αν ήταν κοντά, ήταν πάρα πολύ μακριά. Αυτό λοιπόν μας ανοίγει τους ορίζοντες, ότι πραγματικά η Θράκη βρίσκεται γεωπολιτικά σε μια θέση η οποία μπορεί να πρωταγωνιστεί στο άνοιγμα της χώρας μας προς την Βαλκανική. Και νομίζω ότι έχουμε όλα τα εφόδια ως περιφέρεια, και τις υποδομές και λιμάνια και αεροδρόμια και ο κάθετος άξονας, αλλά και το τρίτο κομμάτι που κάνει επίσης πολύ πιο σοβαρές αυτές τις εκλογές είναι τα τελευταία στρατηγικά έργα που ανακοινωθήκανε στην περιοχή μας, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούν και να γίνουν με μια διοίκηση η οποία θα ξέρει να τα διαχειριστεί, να διεκδικήσει και να απαιτήσει. Διότι πολύ φοβάμαι, όπως έγινε ο πρώτος αγωγός, το γνωρίζετε, τα
αντιστοιχιστικά μας ωφέλη, δεν ξέρω καν αν είναι και αληθές να είναι 2-3 ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα στην ΕΜΑΚ. Λοιπόν, δεν έχουμε πια τέτοιες πολυτέλειες για να χάσουμε και αυτήν τη φάση της ανάπτυξης, γιατί πραγματικά μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκολλήσει η Θράκη από την τελευταία θέση της Ευρώπης. Κύριε Παπαχρήστου, πώς κρίνετε την παρούσα διοίκηση της περιφέρειας και ποια είναι τα βασικά προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν από τη νέα περιφερειακή αρχή? Να το κάνω κάπως πιο απλό, γιατί εγώ δεν θέλω να κακολογήσω κανέναν αντίπαλό μας, αλλά όπως ζητάμε από τους πολίτες να μας κρίνουν από τα έργα, από τις πράξεις του καθένα μας, λοιπόν, η παρούσα διοίκηση, να σας πω ότι στην περιφέρειά μας τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε απολέσει 2 γεφύρια, το γεφύρι της Καβάλας και το γεφύρι του Κομισάτου. Λοιπόν, χωρίς να μπαίνουμε σε μια πολεμική τι και γιατί, έχουν περάσει τα 2 χρόνια, δεν νομίζω να ξέρετε ότι κάτι έγινε. Να το συγκρίνω λίγο με την ακριβώς απέναντί μας ακριτική τελευταία περιφέρεια, την Κρήτη. Έπεσανε 3 ή 4 γεφύρια με τη Θεομηνία και εχθές εγκαινιάστηκε και το τελευταίο γεφύρι. Νομίζω η απραξία μας, και δεύτερο παράδειγμα είναι το Μέγαρο Μουσικής. Γνωρίζετε πολύ καλά και το γνωρίζουν οι συντοπίτες μας, ένα τέτοιο στολίδι των Βαλκανίων, και μπορώ να πω σε αυτό ότι έχω συνδράμει από τη θέση που κατήχα πριν, έχω συνδράμει να βοηθήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπιστούν τα έξοδα που υπήρχαν για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να ανοίξουμε το Μέγαρο Μουσικής. Το Μέγαρο Μουσικής δυστυχώς άνοιξε μόλις τώρα προεκλογικά, άρον-άρον, με το να πέφτουν νερά από τη σκεπή του στην τελευταία συναυλία, και όπως αντιλαμβάνεστε, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς προοπτική, χωρίς χρηματοδότηση, το Μέγαρο αυτό δεν μπορεί να παραμείνει ανοιχτό, και πρόκειται για ένα στολίδι των Βαλκανίων και όχι της Κομωτινής, και θα μπορούσε να ήταν πραγματικά μια μηχανή, ατμομηχανή, η οποία θα μας συνέδεε με τα Βαλκάνια, για να μπορέσουμε και διαμέσου του πολιτισμού πραγματικά να αλληλογνωριστούμε, να έρχεται ο κόσμος εδώ, να μαθαίνουμε εμείς, να πηγαίνουμε και εμείς στις γειτονικές χώρες, και πραγματικά να γίνει μια πύλη ανάπτυξης που θα γεννούσε και νέες δυνατότητες. Λίστα. Κύριε Παπαχρήστου, πιστεύετε ότι οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν προσδώσει την αξία και τη σημασία που αρμόζει στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές, ώστε να εκλέξουν και τους κατάλληλους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι γνώστες των θεμάτων της περιφέρειας, ικανοί για την επίλυση των προβλημάτων και δημιουργικοί για το μέλλον? Εγώ έχω εμπιστοσύνη, θα σας πω, στο ένστικτο του λαού, των συμπολιτών μας. Βέβαια, κάποιος θα μπορεί να πει, είσαι τόσο σίγουρος ότι σκέφτονται πάντα με αυτό το κριτήριο που θα θέλαμε εμείς? Όχι, μπορεί να μην σκέφτονται με αυτό το κριτήριο, αλλά πάλι δεν θα κακολογήσω τους πολίτες, εφόσον αυτοί οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στην τοπική κοινωνία και στη διακυβέρνηση, παράδειγμα, της περιοχής μας, επιλέγουν τρόπους οι οποίοι παραπλανούν. Και ξέρετε, το να λες όμορφα πράγματα, ωραία πράγματα, το να κάνεις θεάματα γοντιανά, επειδή βγαίνουμε από μια παρατεταμένη κρίση δεκαετίας και βάλε και λίγο πολύ μας άγγιξε όλους και όλοι έχουμε μια κατάθλιψη προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι οι πολλοί πολίτες μας μπορεί να παραπλανηθούν. Αναφέρομαι για τον επόμενο αντίπαλο που έχουμε, αντίπαλο, δεν, όχι εχθρό, αντίπαλο, τον κύριο Τοψίδη, ο οποίος δυστυχώς αυτά που μας δείχνει η ίδια του η στάση, η ζωή του κτλ, δεν νομίζω ότι είναι τα εχέγγυα
τα οποία πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και να το πω και έτσι απλά, όταν κάποιος δαπανά μεγάλα ποσά, μη μου πείτε τώρα ότι δεν προσδοκά κάποιος και δαπανεί μεγάλα ποσά και θέλει να το κάνει αυτό για να βοηθήσει το λαό. Είχε 1000 άλλους τρόπους να το έκανε με την κρίση που βιώσαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί όταν θα φτάσουμε στις κάλπες, να βάλουμε κριτήριο, κυρίαρχο κριτήριο, τις προτάσεις, τα πρόσωπα που ξέρουμε και το έργο του καθένα. Με λίγα λόγια, η συμμαχία των εργατικών, των δημοκρατικών και των άξιων. Άξιων με την γενικότερη βέβαια έννοια. Δεν θεωρούμε κανέναν αντίπαλό μας ανάξιο. Κύριε Παπαχρήστου, κλείνοντας την συζήτησή μας και δεδομένου ότι οι πολίτες της περιφέρειας έχουν την ευθύνη για την τελική τους επιλογή και ανάλογα με ποια πλευρά θα τοποθετήσουν την ψήφο τους, προδιαγράφουν και την πορεία του τόπου μας. Θα θέλαμε λοιπόν να τους απευθύνετε το δικό σας μήνυμα. Το δικό μας μήνυμα είναι, όπως προείπα προηγουμένως, να μας εμπιστευτούν, να βάλουν ψηλά τον πύχη οι συμπολίτες μας, να μην παρασυρθούν απλά και μόνο από κομματικά κριτήρια και από κομματικές επιλογές, γιατί η περιφέρειά μας τις έχει πληρώσει στο παρελθόν από ό,τι φαίνεται πολύ αυστηρά και σκληρά. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι όταν είμαστε εμείς στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Έχουμε και εμείς μεγάλο μερίδιο ευθυνών. Επίσης θα ήθελα να καλέσω το άλλο κομμάτι των ψηφοφόρων μας από τη μουσουλμανική μειονότητα να κλείσει τα αυτιά του σε κελέσματα τρίτων και να πράξει ακριβώς όπως πιστεύει ότι είναι το συμφέρον για την ανάπτυξη του τόπου, για να μπορέσουμε πραγματικά όλοι μαζί να σταθούμε όρθιοι, όλοι μαζί να ευημερεύσουμε, να προκόψει αυτός ο τόπος. Διότι κανείς τρίτος δεν τον ενδιαφέρει η προκοπή αυτού του τόπου. Και χωρίς την προκοπή αυτού του τόπου δεν μπορεί να υπάρχει και η προσωπική προκοπή του κάθε συμπολίτη μας. Κύριε Παπαχρήστου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά μας δώσετε τη δυνατότητα να πούμε τις απόψεις μας. Ναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.